είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Artistic Director στα Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP στο Χαλάνδρη. Κάνουμε αυτό το βίντεο για να δείξουμε ένα Luxury Braid, μια κοτσίδα δηλαδή, η οποία δίνει μια υφή πολυτέλειας, δίνει μια εικόνα η οποία είναι μοναδική, μοντέρνο αποτέλεσμα, το οποίο εάν έχετε δεξιότητες μπορείτε και εσείς να το εφαρμόσετε στα μαλλιά σας. Μαζεύουμε λοιπόν τα μαλλιά πάρα πολύ καλά, αφού τα έχουμε ισιώσει πρώτα, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα λόγια της τρίχας και να έχουμε μια πιο λία υφή. Λακάρουμε ελαφρώς για να μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε τις τριχούλες οι οποίες πετάνε, αν και δεν είναι απαραίτητο γιατί τα στυλ τα οποία δουλεύουμε πλέον είναι πιο ατιμέλυτα, θέλουμε μια πιο λούς εικόνα. Και έχουμε περάσει δύο λαστιχάκια, δύο τσιμπιδάκια, έτσι ώστε να κάνουμε ένα σφιχτό πιάσιμο για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και ασφάλεια σε εισαγωγικά το αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να βγάζοντάς το να φθύρουμε, να σπάσουμε τα μαλλιά. Μπορώ να βάλω και ένα σχετικό βίντεο σε ένα link που μπορείτε να κλικάρετε να δείτε ακριβώς πώς κάνουμε τη συγκεκριμένη τεχνική, κάτι το οποίο αν το εφαρμόσετε και στην καθημερινότητά σας, σίγουρα θα σας διευκολύνει στο να μην σπάτε τα μαλλιά σας και να έχετε ένα πιο καλό αποτέλεσμα. Σφίγγουμε πάρα πολύ καλά και ανοίγουμε την κοτσίδα μας για να δούμε ότι όντως έχουμε σταθεροποιήσει όπως θέλουμε και χτενίζουμε πάρα πολύ καλά τα μαλάκια για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση. Η Mary, το μοντέλο μας, έχει αρκετά μαλλιά, βαριά μαλλιά, ενιαίο μήκος, έχουμε κάνει ένα πολύ ελαφρύ φυλάρισμα. Τώρα βλέπουμε την Έλενα, η οποία για να κρύψει ουσιαστικά το λάστιχο, παίρνει ένα πολύ μικρό τουφάκι, το στριφογυρνάει γύρω από την κοτσίδα μας για να το σταθεροποιήσει με φουρκέτες τσιμπιδάκια ανάλογα με το τι βολεύει τον καθένα. Έστω και έτσι να το αφήσουμε και σκέτο να το αφήσουμε, είναι κάτι το οποίο θα σας δώσει μια πάρα πολύ ωραία λογούρα, εύκολη βραδινή εμφάνιση, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ιδιαίτερο κόπο. Και εναλλακτικά θα μπορούσαμε σε αυτή την κοτσίδα που έχουμε δημιουργήσει να κάνουμε ένα ελαφρύ ψαλίδι, κάποιες ελαφριές μπούκλες και έτσι να έχουμε ένα πολύ εύκολο και πιο γιορτινό χτένισμα, το οποίο να μπορείτε να κάνετε και εσείς εύκολα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη δεξιά πλευρά, είναι το στήσιμο που θα κάνουμε της κοτσίδας στη δεξιά πλευρά και παίρνουμε τρία τμήματα τα οποία είναι πολύ μικρά μεταξύ τους γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το πάγος της κοτσίδας μας. Δείχνουμε ξανά τη διαδικασία εδώ. Τρία πολύ μικρά τμήματα. Έχουμε περάσει ένα προϊόν στα χέρια μας για να, μια κρέμα συγκεκριμένα, για να μην μπλέκονται κάποιες τριχούλες. Ξεκινάμε και πλέκουμε μία απλή κοτσίδα. Βλέπετε, είναι ένα απλό πλέξιμο το οποίο κάνουμε στη δεξιά πλευρά της κοτσίδας. Και ερχόμαστε τώρα στην αντίθετη πλευρά, στην αριστερή, και παίρνουμε άλλο ένα πολύ μικρό τουφάκι. Αυτό ουσιαστικά θα δημιουργήσει αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο που θα δούμε στο τέλος. Οπότε φανταστείτε την κοτσίδα να έρχεται δεξιά και να βγαίνει κάθε ένα κατέβασμα ένα τουφάκι από δεξιά, το οποίο θα μας δίνει ένα σχέδιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κατά μήκος της κοτσίδας, αναλόγως στα μαλλιά που έχετε. Βέβαια, ιδανικό να μην έχετε φυλάρισμα στα μαλλιά σας για να μπορούμε να έχουμε ένα πιο ομοιόμορφο και πιο σταθερό αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι δημιουργείται ένα κενό στο επάνω αριστερό μέρος της κοτσίδας. Αυτό θα συνεχιστεί ακόμα παρακάτω. Να αναφέρω ότι τα βίντεό μας μπορείτε να τα βλέπετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο newsbiz.gr, στο mylady.gr, στο T-Life,
Επίσης μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο μας στο haircut.gr και εννοείται στο economics.gr που είναι το επίσημο site μας. Να δούμε βίντεο με tips και how to για να ξέρετε πώς να φτιάξετε και πώς να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας, καθώς και πιο εξειδικευμένα tips με συμβουλές για να μπορείτε να πετύχετε ό,τι στόχο θέσετε σχετικά με τα μαλλιά σας. Είτε είναι το να μακρύνετε τα μαλλιά σας, είτε είναι το να έχετε ένα σωστό κούρεμα στα μαλλιά σας. Συνεχίζουμε το πλέξιμο παίρνοντας πάντα ένα σημείο, συνεχίζοντας την κοτσίδα μας δεξιά, αλλά παίρνοντας πάντα ένα σημείο από αριστερά, έτσι ώστε να δημιουργεί αυτή την ωραία κύκλωση που βλέπετε. Για πράγματα τα οποία είναι απλά, σαφώς χρειάζονται δεξιότητες, αλλά αν μάθετε και μόνο σας να τα δημιουργείτε είτε στους πελάτες σας είτε και μόνο σας στο σπίτι, πιστεύω ότι θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Σαφώς οι επαγγελματίες είναι οι experts και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν απόλυτα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στα μαλλιά σας. Εδώ όμως δεν μιλάμε για περιποίηση, για κάποια τεχνική κουρέματος ή για κάποια χημική επεξεργασία. Τότε είναι πράγματα τα οποία και η κάθε καταναλώτρια μόνη της μπορεί να τα κάνει εύκολα, η κάθε κοπέλα μπορεί να τα κάνει εύκολα μόνη της, εάν έχει κάποια skills, κάποιες δεξιότητες. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο... Η Μέρη είναι με ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Έχει το ιδανικό μαλλί ουσιαστικά για να δείξουμε αυτές τις τεχνικές και να δημιουργήσουμε και κάποια βίντεο παρακάτω με την συμβολή της Μέρης στο να μοιραστούμε ουσιαστικά κάποια πολύ ωραία αποτελέσματα. Μπορείτε να μας βρείτε στα Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP στο Χαλάνδρη, Ηρακλείτου 117. Τώρα τα μήκη μας αρχίζουν και μειώνονται, σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά την κοτσίδα μας. Ενδείκνεται στα μαλλιά τα οποία είναι σκούρα να χρησιμοποιούμε ελαστικάκια τα οποία να είναι σε σκούρο χρώμα, γι' αυτό και η Έλληνα θα χρησιμοποιήσει ένα μαύρο ελαστικάκι. Επίσης να πω ότι χαίρομαι επειδή βλέπω πάρα πολύ ωραία μηνύματα από τις κοπέλες που παρακολουθούν το κανάλι μας στο YouTube, από τις φίλες που μας στέλνουν μηνύματα στο Facebook, στο Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP, σχετικά με το πόσο πρακτικά και πόσο τους βοηθάνε αυτά τα βίντεο τα οποία δημιουργούμε. Γι' αυτό και παρότι είμαστε επαγγελματίες, μας αρέσει να μοιραζόμαστε τη γνώση, να βοηθάμε τον κόσμο να κατανοήσει τις ανάγκες των μαλλιών του και να του δείχνουμε εύκολα tips τα οποία μπορεί στην καθημερινότητα να κάνει και μόνος του. Ανοίγουμε αριστερά την κοτσίδα μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σώμα λέγοντας να αγκαλιάζει ουσιαστικά τη δεύτερη κοτσίδα και να μην διαχωρίζεται τόσο πολύ. Ουσιαστικά είναι μία κοτσίδα πάνω στην άλλη. Εάν δεν την κάνετε σφιχτή και τη διατηρήσετε χαλαρή, θα δείτε ότι αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία η μία κοτσίδα την άλλη και δίνει αυτή την πολυτέλεια που ανέφερα και στον τίτλο ουσιαστικά του βίντεο. Ανοίγουμε πάντα την κοτσίδα αφήνοντας κάποια σημεία να είναι λίγο πιο loose, λίγο πιο χαλαρά, για να μπορεί να πέφτει και να χύνεται ουσιαστικά πάνω στην άλλη κοτσίδα. Είδατε πόσο εύκολο και πρακτικό είναι. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Δείχνουμε το πλέξιμο συνολικά ολοκληρωμένα. Είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει το μήκος. Θεωρώ πως είναι κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε και εσείς εύκολα ή έστω με λίγο εξάσκηση, είτε στα κομμωτήριά σας, είτε στο
σπίτι για τις γυναίκες που δεν έχουν τον χρόνο ουσιαστικά να επισκεφθούν το κομμωδίριο. Αυτή είναι η μέρη, αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο κάναμε. Μπορείτε να μας βρείτε στα Economics Κομμωδίρια Plus VIP στο Χαλάνδρι. Θα χαρούμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και για εσάς, είτε έχει να κάνει με το απλό καθημερινό χτένισμα, είτε για μια μοναδική σας εικόνα, είτε έστω αν θέλετε να κάνουμε, να αναλάβουμε το ολυκτικό χτένισμα, το οποίο θα είναι για τη μοναδική μέρα του δρόμου σας. Είμαι ο Χωρίς Οικονομάκης, λοιπόν, Artistic Director στα Οικονομάκης Κομμωτήρια Plus VIP. Παρακολουθήσαμε το βίντεο που έκανε η Έλληνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να αφήσετε τα σχόλιά σας και τα like σας στο βίντεο και στο Facebook και YouTube μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We'll be right back.